Να περάσουμε λίγο στο Βασίλη Πισμπίκη, ναι, που έδωσε μία συνέντευξη. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, πάλι με αφορμή την πρεμιέρα του έργου «Έγκλημα και τιμωρία» που σκηνοθετεί στη Στέγη και ξεκινάμε μεθαύριο. Στον συνάδελφο Θεοδόση Μίχο και στο News 247. Αυτό σημαίνει ήταν... ότι και οι ερωτήσεις θα είναι... πιο καθαρές και πιο εξομολογητικός ο Βασίλης. Δεν το λέω συγκριτικά, αλλά έχουμε συνηθίσει τον κύριο Μίχο να, έχει, να βγάζει πάντα ειδήσεις. Να βγάζει, είναι εξαιρετικός για τη δημόσια εικόνα του, για όλες αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο που βλέπουμε, αλλά και για το πώς έχει επηρεαστεί το παιδί που για πρώτη φορά το αποκαλύπτει. Δεν εκνευρίζεσαι όταν επί μέρες γίνεσαι πρώτη είδηση επειδή πήγες στα μπουζούκια? Όχι, γιατί για την αποδοχή. Δεν μου χαλάει κάτι, ούτε με προσδιορίζει όλη αυτή η φασαρία. Εγώ κινούμαι με τον τρόπο που με κάνει να νιώθω καλά. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Και το παιδί μου και η Δέσποινα και όλοι οι δικοί μου να είμαστε μια χαρά. Το μόνο που μπορεί να με κάνει τούρμπο είναι αν έτσι όπως καθόμαστε τώρα, σηκώσει ο άλλος τη φωτογραφική μηχανή. Γιατί το κάνεις, ρε φίλε? Δηλαδή, οι περισσότερες φωτογραφίες που βγήκαν με τη Δέσποινα, στα Εξάρχεια, στην Αράχοβα, οπουδήποτε, δεν ήταν καν από παπαράτσι. Δηλαδή, τι νομίζουν? Ότι χορεύω περιμένοντας να τραβήξει ο άλλος με το κινητό? Το κάνω γιατί γουστάρω. Πώς σου φαίνεται ότι μάλλον περισσότεροι από όσους ξέρουν τι σόι καλλιτέχνης είσαι μπορεί να συζητάνε για ό,τι έκανες ένα τυχαίο βράδυ με τη σύντροφό σου? Έχει ένα κόστος όλο αυτό. Μπορεί και καλλιτεχνικό. Αλλά αν τα βάλεις σε μία ζυγαριά, τελικά τι είναι πιο σημαντικό? Η ζωή δεν είναι πιο σημαντική από την τέχνη? Τα βάζω λοιπόν σε αυτή τη ζυγαριά και λέω: εγώ, φίλε, είμαι καλά. Έχω χρόνο για το καλλιτεχνικό κομμάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι. Θα δείξει ο χρόνος αν θα γίνω ένας κακός celebrity. Πρώτα είναι η ζωή και μετά όλα τα άλλα. Αν δεν ζεις όπως θες, τι να την κάνεις την τέχνη? Στην τηλεόραση το παιδί σου δεν σε έχει δει? Ναι, τότε που έκανα το Βόσκαρι στις Άγριες Μέλισσες μου είχε πει ότι είμαι πολύ κακιασμένος. Σου έχει πει ποτέ ότι άκουσε τους γονείς φίλων του να σε κουτσομπολεύουν? Μπορεί να έχει ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχει τύχει ακόμη να μου το πει. Μάλιστα. Τα χαμόγελα, να δικαιολογήσω λίγο στα πλάνα, είχαν να κάνουν με την απόδοση του κειμένου. Του κειμένου, ναι, τη θεατρική από τον Άγγελο, που ήταν λίγο. Μπήκε στο ρόλο, ας πούμε. Φαντάζεσαι ότι η Μπήκη απαντάει έτσι. Κοιτάξτε, ότι είναι βαρύς και απαντάει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, του είχαμε πει άλλαξες το πρωί και τη φωνή. Υπερτολές από την Αφροδίτη, εδώ συγκεκριμένες για το πώς πρέπει να ερμηνεύσω. Ως προς τη βαρύτητα, δηλαδή. Κυρία, να μείνουμε στο περιεχόμενο, παρακαλώ. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει για το παιδί του. Εμένα με νοιάζει να είναι οι δικοί μου άνθρωποι, η Δέσποινα, το παιδί μου, εγώ να είμαστε μια χαρά. Δεν με αφορά καθόλου το τι θα πει ο κόσμος και δεν με προσδιορίζει η άποψη των άλλων για το τι είμαι εγώ. Και ουσιαστικά για το παιδί είπε ότι με έχει δει στις Μέλισσες, ο ρόλος ήταν κακός και φάνηκε, ναι, στο παιδί ότι ήταν κακός, ναι, ούτως ή άλλως. Αλλά δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής να του συζητήσει και κάτι άλλο που άκουσε. Μπορεί να έχει συμβεί, αλλά να του το μεταφέρει μέχρι στιγμής όχι. Ναι. Το παιδί αυτό περνάει και αρκετό χρόνο με τη Δέσποινα. Και η Δέσποινα ξέρω ότι έχει σεβαστεί πάρα πολύ φυσικά και το γνωστό ότι δεν είναι η μαμά του παιδιού. Είπε, έχει μια μαμά που κάνει και καταπληκτική δουλειά. Και το παιδί αυτό λένε όλοι ότι είναι ένα εξαιρετικό έτσι παιδί, με πάρα πολύ καλούς τρόπους. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσουμε λίγο εδώ, να το συζητήσουμε, είναι αυτό με τις φωτογραφίες που αναφέρει. Και τα κινητά που σηκώνονται. Έχω να σας πω λοιπόν ότι και για το συγκεκριμένο ζευγάρι, όπως και για αρκετά άλλα, και στην περίπτωσή σου μπορώ να πω ότι έχει συμβεί να μου πουλήσουν, να θέλουν να μου πουλήσουν φωτογραφίες. Και είναι κάτι το οποίο δεν συμφωνώ. Ομολογώ ότι το έχω κάνει στο παρελθόν ως διευθυντής περιοδικού, αλλά θέλω να σας πω ότι τον τελευταίο καιρό πια γίνεται συχνά. Δηλαδή δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην προσεγγίσουν για να μην μου πουλήσουν φωτογραφίες και συνήθως είναι και λίγο άκομψες, γιατί είναι έτσι, καταλαβαίνετε, έτσι από λήψεις, ναι, που μπορεί να τρώει και να είναι με την πουκιά στο στόμα. Υπάρχουν συνάδελφοι, εντάξει, που το κάνουν αυτό, αγοράζουν έτσι φωτογραφίες και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Προσωπικά. Από τον κόσμο, θεωρώ ότι, ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, γιατί βάζεις πια πολύ τον κόσμο σε μια λογική παπαράτσι και ζητάνε. Άρα, πια. Αν θεωρείς ότι το κάνουν για τα χρήματα. Καλέ, ναι. Εννοείται. Ζητάνε χρήματα, έχουν γίνει πια professional, σας λέω πολύ. Και υπάρχει κόσμος που κυνηγάει celebrities για αυτό το λόγο. Ναι. Για να βγάλει χρήματα. Βεβαίως. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Σηκώνει όλο στο κινητό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο το γνωρίζουμε. Δεν πιστεύω να πέφτει κανείς από τα σύννεφα στο τραπέζι αυτό, έτσι. Από εγώ θα διαφωνήσω. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι η περιέργεια, μπορεί να είναι και κάτι. Γιατί την πουλάει στον Νίκο? Ναι, για όποιον λόγο. Γιατί είναι και πολλοί που βγάζουν για να τα έχουν. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πόσα λεφτά θα μου δώσετε για τη Δέσποινα Βανδύ με τον Πισμπίκη που του έχω να τρώνε σε μία ταβέρνα. Ωραία. Το θέμα είναι αυτό το ένα που λες και έχεις πολύ ορθά μιλά. Το δεύτερο είναι ότι όσο στα social media και στα κοινωνικά δίκτυα δίνεις κομμάτι από εσένα,
Είναι σαν να τους δίνεις ένα δόλωμα, ένα τυράκι για να συνεχίσουν να κάνουν και αυτοί το ίδιο πράγμα. Ο κόσμος εννοώ το αυτοί, έτσι. Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο λιτός στην προσωπική του ζωή, στο να εκθέσει την προσωπική του ζωή, δεν δίνεις τέτοιο δικαίωμα. Εγώ έτσι πιστεύω πάντως. Δηλαδή, όσο αν δεν είσαι στο Instagram, όταν πας σε μια καφετέρια, δεν θα σε φωτογραφίσει ο διπλανός, αν σε δει και το θεωρήσει ότι είναι κάτι που μπορεί να πουληθεί σε ένα περιοδικό. Για κάθε να δράση. Ότι είχε γίνει με τον Τάνο και την Τωρέτα. Για κάθε δράση υπάρχει και μια αντίδραση. Όταν είσαι δημόσια, όταν ερωτεύεσαι δημόσια, όταν αγκαλιάζεσαι δημόσια και καλά κάνουν, εγώ δεν παίρνω σε αυτό μέρος τώρα, βάζεις τον κόσμο μέσα στη ζωή σου με έναν τρόπο. Ναι. Εγώ αυτό ξέρω. Και εκεί λοιπόν, όταν θα σε δούνε, θα σε βγάλω και μια φωτογραφία. Δεν συμφωνώ, αλλά έχεις και εσύ μια ευθύνη. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ αυτό που λέτε όχι για την μπιπ, για την αποδοχή. Η αποδοχή, η αγάπη, ο ενθουσιασμός όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που θαυμάζεις είναι κάτι άλλο από το να λέει ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο θέλει να πας να πληρώσει το θέατρο και να τον δεις. Έτσι δεν είναι. Ναι, αυτό απλά δεν είναι μόνο θέμα μπιπ, βανδί. Η αποδοχή όμως που λέω την μπιπ για την αποδοχή, για μένα είναι πολύ μεγάλο φάουλ αυτό που είπε. Μάλιστα. Εννοεί την αποδοχή στο πρόσωπό του, όχι την καλλιτεχνική προφανώς. Δηλαδή... Η αποδοχή είναι γενικότερη σε ένα δημόσιο εννοεί πρόσωπο. Εννοεί ότι και να με κράξουν και να με κάνουν και στολή στα αποκριάτικα, δεν με αφορά καθόλου. Αυτό εννοεί. Ναι. Δεν εννοεί ότι δεν είμαι καλός ηθοποιός ή δεν τους αρέσει η παράστασή μου. Ίσα που λέει ότι και εννοεί ότι αυτό το κομμάτι εμένα δεν με αφορά. Είσαι αντισυμβατικός ή δεν είσαι. Το να είσαι και αντισυμβατικός λίγο και μετά να σε νοιάζει και να θέλεις και στο θέατρό σου να έρθει ο κόσμος. Και να είσαι και λίγο αναρχικός στον έρωτα και να είσαι και όλο αυτό το πράγμα. Και μετά στο τέλος να λέει δεν με νοιάζει, θα πει ο κόσμος. Είναι λίγο ένα πράγμα με έναν κλωτσάει όλη αυτή βγήκε να πει, το σύνολο. Απάντησε κάποια στιγμή άμα αφορά γενικά σχόλιο του κόσμου. Όχι για την μπιπ, για την αποδοχή. Δεν μπορώ να πω τι είπα ακριβώς. Το είπαμε. Ναι, δεν είπε ότι δεν αποζήτησε ποτέ και την αποδοχή για το θέατρο. Η αποδοχή είναι γενικότερη από όχι, τον κόσμο. Παιδιά. Δεν είναι μόνο τα σχόλια του τηλεφώνου. Η αποδοχή έχει να κάνει με τα ζεμπέκικα και τα μπουζούκια και τα δημόσιες εμφανίσεις με τη στροφό του καλλιτεχνικά. Ο κόσμος πληρώνει και πάει να τον δει. Δεν χρειάζεται να δει από την κλειδαρότρυπα. Ανάλογα. Αν έχεις βγάλει το κλειδί. Ναι. Εντάξει, εγώ άμα θέλω να δω τον Μπισμπίκη θα πάω στο θέατρο να τον δω. Είναι άλλο αν σκάσει την ταβέρνα δίπλα μου. Θα ντραπώ να σηκώσω το κινητό να τον βγάλω. Για μένα τον έχουμε δει σε ταβέρνες. Τον βλέπουμε και κάθε εβδομάδα στη Δέσποινα. Εντάξει. Και κάθε εβδομάδα στην Πάολα. Και κάθε εβδομάδα στη Βύση. Έτσι δεν θέλει. Βλέπουμε μόνο κλειδαρότρυπα στο εστιατόριο. Ναι. Καλά κάνει, δικαίωμά του. Έτσι. Αλλά τον βλέπουμε. Ναι, αλλά λέει ότι εγώ έτσι θέλω να ζω και δεν με νοιάζει. Καλά, καλά κάνει. Και πριν έβγαινε ο Βασίλης, απλά εμείς δεν είχαμε ασχοληθεί γιατί δεν τα είχε με τη Δέσποινα Βανδύ. Δεν είναι το άνθρωπο που ήταν κλεισμένο στο σπίτι. Από το Όσκαρ και μετά άρχισαμε να ασχολούμαστε. Από τι μέλισσες και μετά. Εκεί που γιγαντώθηκε τώρα όλο αυτό, όταν έγινε ζευγάρι με τη Δέσποινα. Εντάξει, εγώ είπα που διαφώνησα και δεν αλλάζει αυτό που σκέφτομαι.